Εκτός σύνορων τώρα τραβάει το σχοινί στην κόντρα με τον Buckingham η Μέγαν Μάρκλ, απολαμβάνοντας τον θόρυβο που ξεσήκωσε η πολυθρύλητη πλέον συνέντευξή της στην Όπρα Winfrey. Στο πλευρό της δούκισσας του Σάσεξ στάσονται πλέον και γνωστά ονόματα της αμερικανικής showbiz όπως η τραγουδίστρια Beyoncé. Η Μέγαν δεν μετανιώνει για το παραμικρό από όσα είπε, επιμένει στη δική της αλήθεια και θεωρεί ότι στον Buckingham θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη που δεν κατονόμασε το άτομο το οποίο έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για το χρώμα του παιδιού της. Αυτή ήταν η απάντηση από το φιλικό περιβάλλον της Μέγαν στην ανακοίνωση του παλατιού με την οποία η Βασίλισσα Ελισάβετ από τη μια εξέφρασε θλίψη για τα δεινά του ζεύγους και από την άλλη ζήτησε να αντιμετωπιστεί η διαμάχη ως οικογενειακό ζήτημα. Στις παρενέργειες της συνέντευξης και η παρέτηση του παρουσιαστή Πιρς Μόργαν από το δίκτυο ITV. Πάνω από 40.000 τηλεθεατές προσέφυγαν εναντίον του καναλιού στην αρμόδια Βρετανική Αρχή για την αντίδραση του Μόργαν στη συνέντευξη. Επίσημη διαμαρτυρία λέγεται ότι έκανε και η Μέγαν. Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής διακήρυξε ότι προτιμά να αυτοκτονήσει παρά να αυτολογοκριθεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σκυτάλη πήραν οι σατυρικές εκπομπές. Στο πλευρό του ζεύγους, τάχθηκε και η τραγουδίστρια Beyoncé, χαρακτηρίζοντας τη Μέγαν παράδειγμα προς μίμηση, ως μια γυναίκα που σπάει τους κανόνες, δίνοντας κουράγιο σε όλες.